η έρευνα και όπως έχει αναφερθεί θα εξαντληθούν όλα τα περιθώρια αυστηροίδας για την συγκεκριμένη υπόθεση. Επίσης θα πρέπει να πω ότι επειδή διερευνάται και η ποινική υπόθεση που έχει εξασφαλιστεί ένταλμα σύλληψη για το συγκεκριμένο πρόσωπο για τη συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος και την απόδραση, γιατί το ιστορικό ήταν ξεκάθαρο και είναι γνωστό ότι υπήρχε μοτοσυκλέτα και άλλων πρόσωπων που περίμενε το πρόσωπο αυτό για να διαφύγουν, τόσο στην πειθαρχική έρευνα, όσο και στην υπόθεση είναι άλλη που διερευνάται η ποινική, αυτοί οι οποίοι εξετάζουν τις υποθέσεις θα εξετάσουν όλες τις πτυχές, θα ληφθούν καταθέσεις και θα γίνουν έργες από οτιδήποτε και χρειάζεται, έτσι ώστε να ξεκαθαρίσει, γιατί σίγουρα υπάρχουν ερωτήματα, τα οποία σίγουρα κάποια απαντώνται, αλλά αντιλαμβάνεστε ακόμα είναι υπό διερεύνηση το όλο θέμα. Γιατί από τη στιγμή που υπήρχε και πρόσωπο που τον περίμενε. Άρα υπάρχουν εύλογα ερωτηματικά τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν. Και περαιτέρω, πέραν τη έρευνα η οποία γίνεται, την πειθαρχική και τη ποινική που είναι σε εξέλιξη και σίγουρα τηρείται συνεχώ τηρείται η ηγεσία ενήμερη για τι ενέργειε που γίνονται. Και ο αρμόδιος βοηθός αρχηγός, ο πρωθυπουργός επιχειρήσεων, θα πρέπει να πω ότι γίνεται, μελετώνεται και κατά πόσον είχαν εφαρμοστεί οι διαδικασίες που τηρούνται σε τέτοιες περιπτώσεις ασφάλειας για τη μεταφορά κρατουμένων στο δικαστήριο. Και με γνωστό παρελθόν βέβαια, ο τύπος είχε συσυμβασμένος, έτσι. Τώρα, σίγουρα είναι ένα περιστατικό αρκετά σοβαρό, το οποίο θα υπάρξουν αποτελέσματα. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω, πάντοτε η δική μας θέση μέσα από την αντικειμενικότητα, χωρίς να υποβαθμίζουμε το οποιοδήποτε περιστατικό, αλλά από την άλλη, μέσα από τους στόχους μας είναι και η βελτίωση και έχουν γίνει αρκετά, έτσι ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Ξέρετε κάτι άλλο θέλω να πω, είναι το εξής, ότι επειδή όλοι έχουμε πάει λίγο πολύ στα δικαστήρια της Λευκωσίας, δεν ξέρω τι γίνεται στις άλλες πόλεις. Έχω την αίσθηση ότι στα δικαστήρια της Λευκωσίας είναι μπάτε σκύλια, όποιος θέλει μπαίνει, όποιος θέλει βγαίνει. Δεν θα έπρεπε να υπήρχε ένας τρόπος ελέγχου κεντρικής εισόδου εκεί. Πού πας κύριε με τη μηχανή μέσα, ποιος είσαι, τι κάνεις. Άρα δεν είναι μόνο θέμα της αστυνομίας, είναι και θέμα πώς λειτουργούν τα δικαστήρια και ο χώρος εκεί. Έχουμε πάει όλοι. Μπαίνεις μέσα χωρίς κανένα να σου πει πού πας κύριε. Σίγουρα, εκτός από αυτό που έχετε πει, θα το θέσω γενικότερα. Τα θέματα ασφάλειας των χώρων όπου υπάρχει κόσμος, ή αυξημένος κόσμος, σίγουρα αλλάζουν έχοντας υπόψη και τις συνθήκες που ζούμε γενικότερα. Όχι νομίζω όμως είναι και ένα θέμα αυτό. Ναι, ναι. Πρέπει να είμαστε πιο προνοητικοί γενικότερα. Η συνεργασία αρμοδιών υπηρεσιών είναι σημαντική. Και ξέρετε, το σημαντικό το οποίο έχω πει και επανειλημμένα και είναι και μέσα στις προσπάθειες και στους στόχους, η πρόληψη να προλαμβάνει τα οποιοδήποτε δυσάρεστα, να, οι σκέψεις να είναι όχι μόνο στατυποποιημένα, αλλά πέραν αυτό για να είμαστε πιο προνοητικοί. Αυτό συμβαίνει με όλες τις δράσεις της αστυνομίας, με κάτι που έχετε πει στην αρχή. Για την ασφάλεια του πολίτη και του κόσμου. Ναι, εγώ θεωρώ, κοιτάξτε, εγώ δεν ξεχωρίζω ότι ο ρόλος της αστυνομίας είναι μεν ένας, αλλά χρειάζεται, είναι κοινή προσπάθεια όλων μας. Όλοι θέλουν να ζούμε σε συνθήκες ασφάλειας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ξέρεις, εμείς καθόμαστε και η αστυνομία. Χρειάζεται και συνεργασία, χρειάζεται και καλή θέληση και βούληση. Χρειάζεται και βασικό. Και αλλαγή της νοοτροπίας χρειάζεται. Και σίγουρα η αστυνομία επεφορτισμένη είναι. Εκείνο όμως πάντως που θα πρέπει να καμαρώνεται είναι για τη δουλειά που γίνεται. Χωρίς ψεγάδι θέλω να πιστεύω, εκεί στην υπηρεσία στην ΙΚΑΝ. Ναι. Η οποία κάνει μια πολύ σοβαρή δουλειά, με φοβερά αποτελέσματα, με πολλά αποτελέσματα και να τα λέμε, να μην λέμε μόνο τα αρνητικά, να λέμε και τα θετικά. Αυτό είναι σημαντικό και πολύ σημαντικό ο ρόλος ο δικός σας που παρουσιάζεται με αντικειμενικότητα όλα τα θέματα. Έτσι πρέπει να είναι. Γιατί έχει σημασία προς τους πολίτες. Εάν παρουσιάζεις μόνο τα αρνητικά, αντιλαμβάνεστε, επηρεάζεται κοινή γνώμη. Κατά και θα είναι και αναξιόπιστος, αγαπητέ κύριε Αγγελίδη. Όταν δεν μπορεί να κρύψεις μια σειρά από πολύ μεγάλες επιτυχίες μιας ομάδας που, αν θέλετε, λειτουργεί και όχι τόσο πολύ έτσι φωναχτά. Ναι. Έτσι, είναι σημαντικό. Με αυτό που έχετε πει, θα ήθελα να πω έναν απολογισμό, αν θέλετε, του 2016. Αυτό που έχετε πει είναι το ένα. Επιτυχίες της υπηρεσίας καταπολέμησης ναρκωτικών με την κατάσχεση μεγάλων ποσοτήτων για πρώτη φορά για αρκετά χρόνια, που είχαν αυξηθεί κατακόρυφα. Το δεύτερο είναι ότι έχει πάρει βραβείο από πλευράς στα θέματα καινοτομίας για τον τρόπο χειρισμού για τους χρήστες, γιατί η δίωξη των εμπόρων είναι έναν, η προστασία των χρηστών είναι άλλο. Κάτι άλλο το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία είναι, αν θέλετε, το οποίο θα το είχαμε σήμερα στην ημερήσια τέξη να συζητήσουμε, είναι μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων
Θα το κουβεντιάσουμε αυτό. Πριν πάμε εκεί όμως, ναι, ναι. Θέλω να πάμε στην άλλη υπόθεση, η οποία με την εξέλιξη που είχε όλα αυτά τα χρόνια, η σύλληψη της Εύης Ροδότου στην Αθήνα έχει προκαλέσει ένα ενδιαφέρον της κοινωνίας. Από ό,τι διάβαζα στο ρεπορτάζ, έρχεται Δευτέρα πίσω. Ναι, εκείνο το οποίο μπορώ να πω αυτή τη στιγμή είναι ότι μεταβαίνουν ανακριτές την ερχόμενη εβδομάδα για να μεταφερθούν στην Κύπρο τα συγκεκριμένα πρόσωπα και να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Υπάρχει σίγουρα ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τις ελληνικές αρχές. Μια αρκετά σοβαρή υπόθεση με έναν ιστορικό το οποίο είχε γίνει όσον αφορά το τροχαίο δυστύχημα το οποίο είχε συμβεί πριν από κάποια χρόνια στη Λεμεσό. Εκείνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι από πλευράς δικής μας θα γίνουν όλες οι διαδικασίες που πρέπει σωστά σε συνεργασία και με την νομική υπηρεσία για να προχωρήσει αυτή η υπόθεση και να δοθεί έναν αποτέλεσμα. Τώρα, η ίδια κάπου διάβαζα στην Ελλάδα σε δηλώσεις, δεν ήξερε κύριε Αγγελίδη ότι ήταν καταζητούμενο πρόσωπο. Μπορεί να συμβαίνει αυτό? Κοιτάξτε, με τη δημοσιότητα που είχε δοθεί. Ναι, λίγο δύσκολο. Ήταν πρόσωπο καταζητούμενο, ήταν στις βάσεις της Ιντερπόλ. Θεωρώ ότι αυτό είναι μια δικαιολογία. Είναι ένας χειρισμός. Τώρα, όταν θα μεταφερθούν στην Κύπρο. Θα μάθουμε και λεπτομέρειες. Βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, να πάμε σε ένα άλλο κομμάτι, γιατί εδώ θεωρώ είναι πολύ σημαντικό. Και δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε ούτε λεπτό, ας γινόμαστε γραφικοί, θα το λέμε συνέχεια. Πρέπει να μάθουμε να οδηγούμε στους δρόμους. Πρέπει να μάθουμε να σεβόμαστε πρώτα τον εαυτό μας και μετά τους άλλους. Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι δεν μπορεί να έχουμε ένα αστυνομικό αυτοκίνητο πίσω από καθένας μας. Και θα πρέπει να μάθουμε ότι θα πρέπει να είμαστε πιο σοβαροί στον δρόμο όταν οδηγάμε. Ακριβώς, και αυτό που έχετε θέσει καταρχήν, θα πρέπει να πω ότι βλέπουμε συχνά στους δρόμους όσον αφορά θέματα ασφαλείας αυτοκίνητα τα οποία οδηγούνται για παράδειγμα και να μην υπάρχουν τα φώτα αναμένα, είναι χαλασμένα τα πίσω φώτα και μπορώ να πω σε μια παρατήρηση που είχαμε κάνει σε κάποιον οδηγό που βρισκόταν στον δρόμο Λεμεσού Λευκοσίας, η απάντηση ήταν ότι δεν το είχα δει, τώρα μπορεί να συμβεί και πριν να ξεκινήσω. Είναι μια δικαιολογία που έστω και να ευσταθεί, και το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι χρειάζεται ο έλεγχος πριν ξεκινήσω το όχημα, πριν προχωρήσω για τον προορισμό μου, πριν οδηγήσω, πρέπει να ελέγξω το αυτοκίνητο, γιατί είναι σημαντικό και πολύ σοβαρό να μην υπάρχουν φώτα για παράδειγμα, είτε μπροστά είτε πίσω. Ειδικά σε συνθήκες χειμώνα που έχουμε. Ακριβώς. Όπως ήταν οι καιρικές συνθήκες. Αυτό που έχετε πει είναι πολύ σωστό, το πώς οδηγούμε σωστά στους δρόμους. Η εφαρμογή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και από πλευράς της τροχιάς και γενικότερα της αστυνομίας, παρόλο που όπως έχετε πει μπορεί να είχαμε γίνει γραφική, αλλά τα επαναλαμβάνουμε συνέχεια και ο διευθυντής τροχιάς και οι υπόλοιποι που ασχολούνται με τα θέματα της ενημέρωσης διαφώτισης, γιατί ξέρετε, έχοντας υπόψη και την δική μας κουλτούρα, την νοοτροπία, θα πρέπει να το εμπεδώνεις και το λες συνεχώς. Ναι, αλλά είχε αποτέλεσμα. Είχε αποτέλεσμα, χωρίς να παραβλέπονται οι μακροπρόθεσμοι στόχοι. Το 2016 ήταν 46 νεκροί, το 2017 ήταν 57, 20% μείωση. Όμως 46 συνανθρώποι μας το 2016 είναι πολύ. Έχουν χαθεί και οι οικογένειες τους αντιλαμβάνουν τη λύπη που έχουν περάσει και περνούν. Εμείς πρέπει να στοχεύουμε να μην υπάρχει κανένας. Ναι, κανένας. Ακριβώς. Και υπάρχει και ο στόχος για μείωση 50% μέχρι το 2020. Θα πρέπει να πω, κύριε Δημητρόπουλε, ότι πρόσφατα έχει γίνει μια σύσκεψη σε παγκύπρο επίπεδο που από πλευράς της Τροχαίας Αρχηγείου και των Επαρχιών Κλάδων Τροχαίας έχει γίνει εκτενής αναφορά και έχει ελεγχθεί, θέλετε, και έχουν προσδιοριστεί οι στόχοι για το 2017. Έτσι ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, έχουν συζητηθεί εκτενώς οι εκστρατείες, τα αποτελέσματα, οι καταγγελίες, έτσι ώστε να προχωρήσουμε. Θα ανακοινωθούν και είναι αυτοί οι νέοι στόχοι τουλάχιστον, αλλά εκείνο το οποίο θα πω σε γενικότερες γραμμές, θα συνεχίσει να υπάρχει έντονη παρουσία της αστυνομίας, θα συνεχίσουν οι εκστρατείες οι στοχευμένες πέραν των ελέγχων, θα συνεχίσει η διαφώτιση που γίνεται σε όλα τα επίπεδα, έτσι ώστε να στοχεύοντας στις διάφορες ηλικιακές ομάδες και. Αυτά τα οποία συνεχώς βλέπετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από πλευράς του γραφείου τύπου θα αναβαθμιστούν, ναι, περαιτέρω. Αυτό θα ρωτήσω, κύριε Αγγελίδη. Ναι. Η τεχνολογία έχει βοηθήσει, δηλαδή αυτό τώρα που αυτό η έξαρση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Facebook, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, έχει βοηθήσει? Θεωρούμε ότι έχει βοηθήσει. Έχει βοηθήσει, δεν είναι μόνο αυτά, αλλά έχει βοηθήσει σε ένα σημαντικό βαθμό. Από πλευράς αστυνομίας, εκείνο το οποίο μπορώ να πω ότι δεν έχουμε πίσω σε σχέση με την ανάπτυξη της τεχνολογίας. Υπάρχει σίγουρα το Facebook, υπάρχουν οι νέες στο σελίδα που υπάρχουν διάφορες ειδήσεις, η εφαρμογή για τα κινητά τηλέφωνα. Βλέπετε πολύ συχνά κάποια σύντομα φιλμάκια
Ναι. Γιατί ξέρατε, σε δεύτερη περίπτωση πρέπει να είμαστε πολύ σύντομοι, στέλνοντας διάφορα μηνύματα. Σύντομο, να περάσει το μήνυμα προς τους νέους, να περάσει προς τους χρήστες του διαδικτύου, να προβληματίσει, αν θέλετε. Γιατί το σημαντικό είναι να προβληματίσει για να αντιληφθεί και ο οδηγός ότι το σημαντικό είναι ο σεβασμός του ιδίου και των υπολείπων που βρίσκονται στο οδικό δικτύο. Σωστό. Όταν υπάρχουν ταχύτητες των 200 χιλιόμετρων, ναι. Το ερώτημα, αυτοί οι άνθρωποι αυτοί έχουν αντιληφθεί το μέγεθος του κινδύνου όταν οδηγάς με 200 χιλιόμετρα? Ναι. Δεν υπάρχει σωτηρία. Ναι. Άμα τρέξει με 200, όμοι γίνεται να συμβεί κάτι, δεν υπάρχει σωτηρία. Ακριβώς. Και το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε είναι ότι πέραν της πρόληψης που είναι σημαντικό και στέψη των δυστυχημάτων, γίνεται μια προσπάθεια αυτές οι υποθέσεις να καταχωρούνται αν είναι δυνατόν άμεσα στο δικαστήριο για να υπάρχουν και οι ποινές. Και εδώ θα πω ότι είναι σε εξέλιξη η μελέτη η οποία γίνεται όσον αφορά την αύξηση των ποινών για κάποια αδικήματα. Γιατί αντιλαμβάνεστε για κάποιες περιπτώσεις. Ναι, θα πρέπει να νομίζω ότι είμαστε αρκετά χαλαροί, ναι. Και αρκετά επίοικοι σε κάποιες περιπτώσεις. Και επίσης θα πρέπει να πω ότι λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις παρατηρήσεις των πολιτών για διάφορα θέματα όσον αφορά, αν θέλετε, κατά καιρούς που υπάρχουν, ότι κρύβονται σε κάποια σημεία ή αυτά, προσπαθούμε να τα αλλάξουμε, γιατί δεν είναι αυτός ο στόχος το να παγιδεύσει τον πολίτη. Καταγγελία, σωστό. Ο στόχος είναι σωστό. Να υπάρχει παρουσία της αστυνομίας και να αντιλαμβάνεται τον πολίτη ότι είμαστε εκεί και δεν δίνει του ασφάλεια. Σωστό. Τώρα, ένα θεσμός, μάλλον ένα μέτρο το οποίο είχε δουλέψει και νομίζω είχε επηρεάσει θετικά τις εξελίξεις όσον αφορά τα τροχαία, ήταν με τις κάμερες. Έχουμε κάνει νεότερο. Θα μπουν κάμερες. Θα είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Τώρα δεν ξέρω πού βρίσκεται η διαδικασία, είναι σε εξέλιξη εν πάση περιπτώσει. Υπάρχει απόφαση όμως να μπουν. Παρακολουθείτε το θέμα από την τροχέα, γιατί όντως όταν είχαν τοποθετηθεί τότε υπήρχαν αποτελέσματα και θεωρούμε ότι θα βοηθήσει και μάλιστα αρκετά. Αν λάβουμε υπόψη μας και το εξωτερικό, πώς λειτουργούν κάποια πράγματα. Ναι, ξέρετε ότι εμείς επικεντρωνόμαστε συνήθως, φαντάζομαι η αστυνομία δεν το κάνει, αλλά συνήθως στους μεγάλους δρόμους, αυτοκινητόδρομους. Mm-hmm. Ενώ πολλά τροχέα τα έχουμε σε περιφερειακούς δρόμους. Ναι, θα πρέπει να πω ότι λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι διάφορες πληροφορίες στα δυστυχήματα και δεν είναι μόνο στο κυρίως οδικό δίκτυο, είναι και το δευτερεύον οδικό δίκτυο το οποίο αστυνομεύεται και υπήρχαν και καταγγελίες, υπήρχαν και ελέγχοι, έτσι ώστε αν είναι δυνατόν σε διάφορα επίπεδα να γίνεται η πρόληψη όπως είχαμε πει. Ναι, η πρόληψη είναι βασικό. Και επειδή μιλάμε για πρόληψη, να το κλείσουμε, θέλω να μου πείτε το εξής. Με τα σχολεία, γιατί εκεί πρέπει να δημιουργήσει κουλτούρα οδήγησης και διαπαιδαγώγηση. Γίνεται δουλειά. Βεβαίως, γίνεται δουλειά και στον πάρκο κυκλοφορικής αγωγής. Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας είναι σε πολύ καλά επίπεδα. Η οδική ασφάλεια είναι συνεχώς και στα σχολεία, εκεί που χρειάζεται, έτσι ώστε να δώσουμε τα μηνύματα που πρέπει στην νεαρή ηλικία και θεωρώ ότι η μελλοντική οδηγή θα είναι πολύ καλύτερη και θα υπάρχουν καλύτερα αποτελέσματα. Μακάρι, γιατί όσο καλύτεροι γινόμαστε, τόσο λιγότερα θύματα θα έχουμε στον δρόμο. Να μου επιτρέψετε να πω και κάτι όσον αφορά αυτό που είχαμε πει για τον απολογισμό. Πέραν τις επιτυχίες της ΙΚΑΝ, τις επιτυχίες που μπορούμε να πούμε για τα καλά αποτελέσματα για την τροχέα, έγιναν αρκετές καινοτομίες στην αστυνομία με τη δημιουργία της νέας ανακριτικής ομάδας για τις σεξουαλικές κακοποιήσεις. Ναι, ναι. Κάτι πολύ σημαντικό, ένα λεπτό ζήτημα το οποίο το χειριζόμαστε πολύ προσεκτικά. Και αυτό λειτουργεί πολύ σωστά και νομίζω και με προοπτική καλή. Ναι, έχετε δίκιο. Και επίσης, όσον αφορά τα θέματα του διαδικτύου υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας, αρκετή δουλειά στα θέματα ενημέρωσης, αρκετή δουλειά στα θέματα της πρόληψης και βεβαίως με όλα αυτά συνεχίζουμε τις δράσεις και ενέργειες πάντοτε με γνώμονα. Και είχαμε και τη βράβευση κυρία Σούπερμαν. Στην Αμερική, έτσι. Και στα θέματα εμπορίας προσώπων. Που είχε ενισχυθεί το συγκεκριμένο γραφείο από πριν με τις οδηγίες του αρχηγού για να εξετάζονται υποθέσεις. Γιατί ξέρετε, σε κάποιες περιπτώσεις, κάποια θέματα τα οποία είναι λεπτά ζητήματα, υπάρχει εξειδίκευση, υπάρχει και αποτέλεσμα. Εξετάζονται όλες οι υποθέσεις από το γραφείο το συγκεκριμένο. Και με αυτήν την ενέργεια και με το ενδιαφέρον της συναδέλφου, έχει πάρει το βραβείο όπως είναι γνωστό. Και, αλλά πρέπει να αλλάξει το όνομά της. Δεν γίνεται τι πάνε να πει Σούπερμαν. Πρέπει να γίνει Σούπεργουμαν. Το είπα και εδώ πέρα που ήρθε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κελίδη. Είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Πάντα δίπλα σας ό,τι χρειάζεται και για τα καλά, αλλά πρέπει να επισημαίνουμε και τα αρνητικά. Και τα αρνητικά, για να βελτιωνόμαστε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε την πολιτική επικαιρότητα.